Καταρχάς να πάρουμε τα πράγματα σε μία βάση να τα δομήσουμε. Πρώτο και βασικό, είμαι φλαουτίστας. Εκτός από συνθέτης είμαι και φλαουτίστας και ενεργός μάλιστα. Πάρα πολλά έργα που έχω γράψει είναι για αυτό το όργανο. Και ως εκ τούτου υπάρχουν και μεταγραφές, τα λέγαμε, που έγιναν στη συνέχεια. Από την άλλη βέβαια, η σχέση διαπροσωπική που είχαμε σαξοφωνίστες, όπως ο Στάθης ο Μαυρομάτης, ο Διονύσης ο Ρούσος, με προέτρεψαν στο να φτιάξω έργα τέτοια. Αρχικά ξεκινάμε το Στάθη, το φίλο του Μαυρομάτη, συνάδελφος, συνεργάτης χρόνια στον ίδιο χώρο, τον εκπαιδευτικό ας πούμε, ο οποίος είχε επιχειρήσει να κάνει ένα CD επιχείρηση και το έκδωσε βέβαια για πιάνο και σαξόφωνο, όπου μου είχε ζητήσει δύο έργα τα οποία του αρέσανε. Αυτά αρχικά ήταν γραμμένα για το φλάουτο. Βέβαια για το σαξόφωνο και ειδικά για το σαξόφωνο το Si bemol ήθελα πολύ μικρές μετακινήσεις. Πράγμα που έγινε. Και έτσι λοιπόν έκανα μια μετατροπή για πιάνο και σαξόφωνο σε Si bemol. Το ένα είναι η διαδρομή του ονείρου και το άλλο είναι το έργο Το ύφος μιας μέρας. Μάλιστα Το ύφος μιας μέρας είναι από ένα ποίημα του Γιώργου Σεφέρη. Πήγαν πάρα πολύ στο όργανο. Και αυτό δεν μας κάνει καθόλου να σκεφτούμε ότι θα μπορούσε να πάει και σε κάποιο άλλο όργανο από αυτό που το έχουμε σκεφτεί, και είναι ένας πειραματισμός και μια πρόκληση θα λέγαμε για τον οποιοδήποτε συνθέτη, άλλωστε σε όλη τη λιτερατούρα, σε όλη τη γραμματεία, τη μουσική, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Μηδέ ξερουμένου του Μότσαρτ, όπως το κονσέρτο για όμποε που με κάποιες αλλαγές το έκανε για φλάουτο, όπως άλλες περιπτώσεις του Χέντελ κτλ. Που θα μπορούσε να τα ακούσεις από μια ποικιλία οργάνων που ηχούν σε αυτή την περιοχή. Αυτή ήταν και η πρώτη συνεργασία που είχαμε το Στάθη του Μαυρομάτη και στη συνέχεια έρχεται μια δεύτερη συνεργασία, ένα κοντσέρτο για σοπράνο, σαξόφωνο και ορχήστρα εγχόρδων. Ήτανε τα εγχόρδα της συμφωνικής της Σόφιας, του ραδιοφώνου της Σόφιας, γιατί η ηχογράφηση έγινε στη Σόφια. Ένα άλλο πάλι κοντσέρτο, το οποίο, μάλλον όχι κοντσέρτο, ένα κουαρτέτο για σοπράνο σαξόφωνο, το Entente Cantabile και Vals, φτιάχτηκε και ενορχιστρώθηκε για κουαρτέτο σαξοφώνο, δηλαδή σοπράνο άλτο βαρύτονο, το οποίο το είχε ερμηνεύσει ο Στάθης με την ομάδα του. Ήταν ένα έργο το Andante Cantabile, πολυσήμαντο θα λέγαμε, το ένα κομμάτι ήταν δικό μου και το Vals ήταν του πατέρα μου. Του πατέρα μου, ο οποίος βέβαια έχει πεθάνει, έχει φύγει από το 65 από τη ζωή, μουσικός της ελαφράς μουσικής με τη βαρύτητα που είχε εκείνη την εποχή. Ήταν λοιπόν μια ταινία που είχε γράψει με τον τίτλο «Οι γυναίκες θέλουν ξύλο», μια ταινία του 63, και εκεί υπάρχει ένα βάλς το οποίο κατά περίεργο τρόπο εμένα μου θύμιζε Νίνο Ρότα. Αυτά το 1963. Αυτό λοιπόν ενοστρώθηκε και ήταν το δεύτερο μέρος από αυτό το έργο ας πούμε που λέγεται «Andante Cantabile και Vals» για κουαρτέτο σαξοφώνου που ενορχιστρώθηκε για το σύνολο αυτό των σαξοφώνων. Ακολούθησε μια άλλη συνεργασία με έναν άλλο αξιόλογο σαξοφωνίστα, τον Διονύση τον Ρούσο, όπου ανάμεσα σε όλα τα άλλα του έγραψα ένα έργο που λέγεται «Άρια» για άλτο σαξόφωνο και εκκλησιαστικό όργανο. Αυτό το ερμήνευσε το 2012 στη Γερμανική Εκκλησία, κάποια άνοιξη, πριν το Πάσχα ήτανε, με έργα όχι μόνο Ελλήνων συνθετών και άλλα έργα. Και εκεί είχε ερμηνεύσει και με κουαρτέτο
πνευστών, των σαξοφώνων και το Andante, Cantabile και Vals. Το έργο αυτό για άλλο σαξόφωνο με την ονομασία Άρια, με την επωνυμία Άρια, το είχε ερμηνεύσει στο εκκλησιαστικό όργανο ο Χρήστος ο Παρασκευόπουλος και βέβαια ο φίλος ο Διονύσης ο Ρούσος. Ακολούθησε και μία και ένα άλλο έργο που λέγεται Φαντασία για άλτο σαξόφωνο και πιάνο, το οποίο βέβαια το ερμήνευσε μια φορά ο φίλτατος Διονύσης Διονύσης Ρούσος, αλλά δεν είχε την τύχη, ας πούμε, να ξαναπαρουσιαστεί. Το θέμα είναι ότι είτε σκέφτομαι κατευθείαν ένα όργανο, είτε με ενδιάμεσο το φλάουτο, το οποίο μπορεί να το μετατρέψω, τίποτα δεν μας το απαγορεύει αυτό, πρέπει να ηχεί στην τεσιτούρα του οργάνου, να το ξανασκεφτώ και να το θεωρήσουμε αυτή την προϋπόθεση, για να έρθει ακριβώς στα μέτρα του. Να, παραδείγματος χάρη, το Eterna, το είχα γράψει κατευθείαν για εκκλησιαστικό όργανο και σαξόφωνο άλτο. Καταρχάς, το ύφος που γράφω, και βέβαια τίποτα δεν με εμποδίζει να αλλάζω, αλλά τα τελευταία χρόνια εκεί είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον μου, είναι η διευρυμένη τονικότητα. Μέσα σε όλα αυτά θα περάσω στοιχεία και ατονικής γραφής, ατονικής υφής, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια τοναλιτέ περιραίουσα. Είναι κάτι που με εκφράζει, κάτι που το αγαπάω, και αν δεν το κάψω μέχρι εσχάτων, δεν περνάω στην αντιπέρα όχθη. Δηλαδή, με ποια λογική θέλω να το πω. Έχουμε να κάνουμε με πάρα πολλά συστήματα και μας ταιριάζουν. Και μέσα στην εποχή μας θα πρέπει και εμείς να εκφράζουμε ένα σύστημα της εποχής που ζούμε και αναφερόμαστε. Αλλά αυτό δεν εμποδίζει να δανείζομαι και να την πολλιάζω με παλαιότερα στοιχεία. Αυτό συμβαίνει σε όλο το φάσμα των τεχνών. Μη δε ξερουμένης και της αρχιτεκτονικής. Το έναυσμα, επειδή βλέπω εικόνες πολλές φορές, σκέφτομαι, αλλά η μουσική έχει τη δικιά της γλώσσα, μπορεί να πάρεις από ένα κείμενο, μπορεί να πάρεις από μια ιδέα, όπως γράφουμε όλοι μας. Δεν πάει να πει ότι κάνω απόλυτη μουσική αναγκαστικά ή ότι είναι ένα κοντσέρτο ή θα το μεταφράσει ο άλλος και θα πει εικόνες. Ναι, άλλο η εικόνα, άλλο η μουσική. Αλλά με την ίδια λογική που η εικόνα έχει τη μουσική της, με την ίδια λογική και η μουσική έχει την εικόνα της. Με αυτή τη λογική πορεύομαι. Η μουσική είναι πέρα από τις νότες και πέρα από τις παρτιτούρες. Είναι στη σκέψη μας, είναι το κάθε τι που μας μπολιάζει τον ιστό της καθημερινότητάς μας. Δηλαδή η μουσική πρέπει να λειτουργεί μέσα μας, όχι απλώς σαν έναυσμα. Είναι αυτό που μας κάνει να λυγίζουμε σίδερα, που μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό, καλό είναι να σταματάμε να δημιουργούμε. Αλλά αυτό το λέει χαρακτηριστικά ο Ράινε Μαρία Ρίλκε στα γράμματα σε ένα νέο ποιητή, και το δανείζουμε. Σημαίνει λοιπόν αυτό το κλειδί ότι εκεί που ξεκινάει η σκέψη, εκεί που μπαίνουν όλες αυτές οι παράμετροι σε τελείως αφηρημένες μορφές, γιατί η μουσική εκτός από τα άλλα έχει και ένα μαθηματικό λογισμό. Ο μαθηματικός λογισμός με την ποίησή του είναι ακριβώς ότι εξιχνιάζουμε όλα αυτά τα πράγματα και μας δίνει κλειδιά να ανοίξουμε πόρτες, θα το λέγαμε πολύ καθημερινά, εκεί που δεν φανταζόμαστε. Δηλαδή η μουσική είναι πολύ πιο πάνω από εμάς και μερικώς ανθρώπινη και εν μέρη θεϊκή. Το πρόσημο είναι μόνο θετικό και το κάθε τι μπορούμε να αποκομίσουμε είναι αυτό που θα έλεγε και ο Λεωνάρντο Νταβίντσι στην πραγματεία του για τη ζωγραφική, ότι όταν έγραψε για την προοπτική που μέχρι εκείνη την εποχή είχαν μια άλλη λογική τοποθέτηση των αντικειμένων, ότι δεν θα την αναζητήσετε, λέει, σε αριθμούς. Θα την αναζητήσετε σε βάρη, σε οσμές και όπου ενυπάρχει δύναμη. Δηλαδή, δεν είναι απλώς ένα σύστημα το δημιουργούμε εμείς.
είναι ακριβώς μια τάξη άριθμη ρυθμών. Δηλαδή το ρυθμικό κομμάτι είναι που βάζει τάξη στο χάος. Αλλά η τάξη άριθμη ρυθμών είναι αυτή ακριβώς που φεύγει σαν τον κεραυνό, σαν το σεισμό, σαν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν έξω από την, όχι απλώς την καθημερινότητα, από όλες αυτές τις νόρμες, είναι ακριβώς η μουσική, είναι δηλαδή ένα σύστημα άλλων αξιών, πολύ πιο πάνω από.